Δεν μας απασχολούν τα νούμερα και τα έσοδα. Το κύριο μέλημά μας είναι να σταλεί το μήνυμα στην διεθνή τουριστική αγορά ότι ο επισκέπτης μπορεί να έλθει στην Ελλάδα και να περάσει τις διακοπές του με ασφάλεια, τόνισε ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης κατά τη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Αντώνη Ζερβό. Σήμερα επενδύουμε στον ελληνικό τουρισμό. Η χώρα πρέπει να επανεπενδύσει όπως επένδυσε τα προηγούμενα χρόνια σε ξενοδοχεία, σε ποιότητα, σε εκπαίδευση, σε διάφορα σημεία. Τώρα θα επενδύσουμε ξανά στον ελληνικό τουρισμό και στην ασφάλειά του. Όλοι θα περιμένουν να δούνε τις πρώτες μέρες πώς πάνε, για να πάρουν και τις αποφάσεις τους και να ξεθαρέψουν και να αρχίσουν να έρθουν μαζικά τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και γιατί όχι, εγώ θα πω και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Και άντε να κοιτάξουμε να πατήσουμε και το Δεκέμβριο. Η ανωτατοποίηση της ΑΣΤΕΚ, η διαχείριση των παραλίων, ο καταδυτικός τουρισμός και γενικότερα οι υποδομές του Λασιθίου ήταν ανάμεσα στα θέματα που έθεσαν στον κύριο Θεοχάρη οι δήμαρχοι των τριών κέντρων ανάπτυξης του νομού. Μας ενδιαφέρει η ανωτατοποίησή της γιατί η Μητρόπολη του Τουρισμού θέλει να έχει και μια δομή η οποία θα δημιουργεί στελέχη υψηλού επίπεδου, όχι μόνο front desk στα ξενοδοχεία, αλλά και αυτούς που θα καθορίζουν την πολιτική του τουρισμού σε συνεργασία με τους πολιτικούς προϊσταμένους. Θέλουμε λοιπόν αυτή η σχολή να αποκτήσει τη θέση που της αξίζει. Αυτή είναι η δική μας θέση. Θέλουμε να το συζητήσουμε και με το Υπουργείο Παιδείας και όταν καταλήξουμε συνολικά, συνολική απόφαση δεν υπάρχει, υπάρχει όμως η θέση του Υπουργείου Τουρισμού. Ο Υπουργός Τουρισμού είχε επαφές και με τους παραγωγικούς και τουριστικούς φορείς της Ανατολικής Κρήτης, όπου άκουσε τα προβλήματα του χώρου και διαβεβαίωσε πως θα μεταφέρει στα αρμόδια Υπουργεία τις αγωνίες αλλά και τους προβληματισμούς τους. Πρέπει να έχετε ακούσει για ΒΟΑΚ, πρέπει να έχετε, να έχετε ακούσει για ΝΟΑΚ κτλ. Αυτά είναι σχέδια επί χάρτη εδώ και πολλά χρόνια τα οποία δεν έχουν προχωρήσει στην πραγματικότητα. Δεν είναι τυχαίο που οι περισσότερες κυβερνήσεις τους υπουργούς σταματάνε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Γιατί αν πάτε μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω, θα δείτε την εικόνα των δρόμων που συνδέουν όλα αυτά τα κέντρα ανάπτυξης, τα τρία κέντρα μεγάλα ανάπτυξης του νομού Λαστείου, η οποία δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω αυτή τη στιγμή. Όλες οι προσπάθειες λοιπόν τώρα και της Δημοτικής Αρχής και των επιχειρηματιών που ασχολούνται με τον τουρισμό είναι πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε όσο γίνεται περισσότερο το κομμάτι του εσωτερικού τουρισμού που λέμε.